Είχα την ευτυχία αυτή και την τιμή αυτή. Για να δούμε τώρα για το κοντά. Για να δούμε για την ευτυχία πρώτα. Θα ήθελα πρώτα μου επιτρέψετε μου, επειδή σήμερα είναι η 17η Νοέμβρη και είναι η μέρα εθνικής γιορτής και επετείου, η οποία γιορτάζεται και σε όλα τα σχολεία και σε όλη την Ελλάδα, να προσθέσω κι εγώ τη μικρή μου φωνή, η οποία αποτείει φόρο τιμής στους νεκρούς του Πολυτεχνείου, στους νεκρούς μιας γενιάς η οποία αγωνίστηκε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και σε μια γενιά η οποία έστειλε πολλαπλά μηνύματα και άφησε παρακαταθήκη διαχρονική. Γιατί το μήνυμα του Πολυτεχνείου, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία και δημοκρατία είναι διαχρονικό και απαιτεί διαρκή καθημερινό αγώνα, πράγμα το οποίο είναι επίκαιρο και σήμερα. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή, ειδικά μάλιστα για την ημέρα τη σημερινή, να πάμε σε αυτά που είπατε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είχατε δίκιο σε αυτό. Συγγνώμη, μία παρατήρηση μόνο. Φυσικά, αλλά σε μία περίοδο που έχουν αρχίσει ακόμα και να αμφισβητούν κάποιοι, όχι την ημέρα και το μήνυμα τη ημέρα, υπάρχουν νεκροί, όχι, ότι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νεκροί, όταν τότε, εκείνο το καθεστώ, την επόμενη μέρα, λέει με επίσημα στοιχεία. Ο Τσεβάς, ο εισαγγελέας του Τσεβάς. Ο Τσεβάς, ακριβώς. Υπήρχαν λοιπόν νεκροί, έλεος. Ήταν 18 συν 16 που τους είχαν στις παράπλευρες. Αργότερα ανέβηκαν και με άλλες εκθέσεις. Ακριβώς. Και οι ανεπίσημοι ή οτιδήποτε μιλάνε γύρω στους 83 περίπου. Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι και η εθνική γιορτή αυτή δεν έγινε έτσι αυτόματα. Έγινε με διαρκείς αγώνες. Εμείς οι παλιότεροι από το 1974 και μετά, που ήμασταν και μαθητές και σπουδαστές μετά και στο φοιτητικό το κίνημα, η Εθνική Γιορτή καθιερώθηκε με αγώνες. Γιατί μας απαγόρευαν και τότε στα σχολεία να μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο. Και αυτό έγινε μετά από αγώνες. Και όσοι είναι περίπου στη δική μου ηλικία, θυμούνται το πώς γιορτάζαμε ή το τι γινόταν. Είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν χαρίζεται, όπως λέμε. Ακριβώς. Έτσι κατακτιούνται τα πάντα. Και οι μόνοι αγώνες που χάνονται είναι αυτοί που δεν δίνουν. Δεν κατακτήσαμε τίποτα. Η χώρα μας δίνει εδώ και καιρό έναν μεγάλο αγώνα. Τον αγώνα να βγει από την κρίση και να πάει σε ανάπτυξη και ευημερία για τους πολίτες της. Στη δεδομένη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η επίσκεψη Ομπάμα όχι απλώς ήταν απλώς επιτυχημένη, έστειλε παγκόσμια πολλαπλά μηνύματα στήριξης και πολλαπλασίασε τις προσπάθειες που κάνει η χώρα μας πρώτον για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης στις 28 Νοεμβρίου, για εξαγγελία των άμεσων βραχυχρόνιων μέτρων για το χρέος και τον καθορισμό των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους στο μεσοπρόθεσμο. Αλλά Υπουργέ, εσείς αυτό το χαρακτηρίζατε καθοριστική και καταλυτική. Το καθόρισα. Έτσι το λέτε. Ακριβώς. Καθοριστική και καταλυτική. Όμως βλέπετε ότι οι αμέσως ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι λένε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πάνω στο τραπέζι. Τι υπάρχει λοιπόν στη συμφωνία? Αυτά που είπατε. Αυτά υπάρχουν ακριβώς. Γιατί λοιπόν αυτό είναι καινούριο? Αυτό λοιπόν έτσι κι αλλιώς το είχατε συμφωνήσει. Γιατί πια γίνεται καταλυτική και καθοριστική? Θα ήταν αν άλλαζε κάτι σε μια κατεύθυνση θετικότερη για μας, ας πούμε. Δεν αυτά είναι μόνο η Ελλάδα, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Είναι και το γενικότερο κλίμα της λιτότητας ή μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει προς τα που πηγαίνει, έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα συνολικά στην Ευρώπη. Και θα πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει με μια, αν θέλετε, πολιτική λιτότητας η οποία επέφερε 1000 προβλήματα και αύξησε τον ακραίο λαϊκισμό και εθνικισμό στην Ευρώπη, ή όχι? Το μήνυμα ήταν σαφές του Μπάρακ. Το μήνυμα ήταν σαφές. Η κατεύθυνση όμως την οποία εσείς λέτε, δεν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον πάμε προς την ανάποδη. Θα σας επενθυμίσω δηλαδή τις δηλώσεις. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν, όχι μόνο, και δεν μιλάω για την εκλογή Τραμπ, διότι να δούμε κιόλας και το τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ. Στην Ευρώπη μέσα. Μέσα στην Ευρώπη όμως. Βλέπετε τι συμβαίνει. Αναφέρεστε να μιλήσω για την Ολλανδία, να μιλήσω για την Γαλλία, να πάω στη Γερμανία, στην Ουγγαρία. Οι ακροδεξιές φωνές και η συντηρητικοποίηση του κόσμου είναι γενικευμένη. Το μήνυμα όμως του Ομπάμα ακριβώς έρχεται στην κατάλληλη χρονική στιγμή και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι προς όλη την Ευρώπη και προς όλο τον κόσμο. Αναφέρεστε στις δηλώσεις ίσως του Σόιμπλε. Ωστόσο, δείτε τις τελευταίες δηλώσεις και του Μουσκοβισή, που μιλάει ίσως για ένα πάγωμα λιτότητας και να δούμε και μια άλλη πολιτική για κάποια χρόνια. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική η δήλωση του πρόεδρου του Eurogroup, του Dijsselbloem, ο οποίος μιλάει σαφώς ότι θα πρέπει να ανακοινωθούν μέτρα, να κλείσει η αξιολόγηση, να ανακοινωθούν μέτρα για το βραχυχρόνιο χρέος, έτσι ώστε να ανοίξει η συζήτηση και ο καθορισμός
το τι μπορεί να γίνει στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, έτσι ώστε να συμμετάσχει στον Δουνουτού και στο τεχνικό επίπεδο. Γιατί η αντίφαση της Γερμανίας είναι από τη μια μεριά λεφτά, από την άλλη όμως θέλει το Δουνουτού ως τεχνικό σύμβουλο. Αλλά το και Δουνουτού... σε αυτή την ισορροπία, αυτή η ισορροπία, με επιτρέψετε, παρακαλώ, βρέθηκε στο, το Μάιο. Το Μάιο το... δόθηκε αυτή η συμφωνία έτσι ώστε να παρθούν και να ανακοινωθούν μέτρα για το χρέος. Και εκεί επιμένουμε. Της άνοιξε την πόρτα, ναι, όμως το Δουνουτού. Είπε ότι εγώ δεν είναι απαραίτητο να τα πάρω τα μέτρα αυτά. Να τα ακούσουμε, να βάλουμε το σχεδιασμό. Και τότε για θα τα μεσοπρόθεσμα, προσέξτε. Για τα μεσοπρόθεσμα. Τα αρχιπρόθεσμα είναι δεδομένα. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα από όσο περιμένουν πολλοί. Ωραία. Λοιπόν, αναρωτιέμαι λοιπόν, για να πάμε και στα άλλα θέματα. Έτσι, δεν είναι μόνο η οικονομία. Να πάμε, ας πούμε, στο Κυπριακό. Mm. Το Κυπριακό έγιναν κάποιες γενικές αναφορές. Κάποιοι τις χαρακτήρισαν και περίεργες το πώς τοποθετήθηκε ο πρόεδρος Ομπάμα. Χθες είχαμε τις επαφές με τον κύριο Αναστασιάδη. Πού βρισκόμαστε? Θα σας πω αυτό που είπε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Δηλαδή, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να εμφανιστούν ότι συμφωνήθηκαν όλα. Είναι μια κρίσιμη διαπραγμάτευση. Έγινε η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. Οι δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το επόμενο διάστημα, προφανώς, κάτω ο κύριος Αναστασιάδης, έχοντας και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, θα ενημερώνει την πολιτική ηγεσία και από εκεί και μετά υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό το σημείο που βρισκόμαστε είναι όντως κρίσιμο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο από όσο να εκτιμήσω. Ή να εκτιμήσω. Βεβαίως είναι κόκκινες γραμμές. Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί το κεκτημένο του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει Κύπριος? Κύριε Μανατή, είναι αδιανόητο. Θεωρείτε δηλαδή όμως ότι έχει γίνει έστω κάποιο μικρό βήμα προς τα μπρος, ή είμαστε σε μια κατάσταση, τουλάχιστον μια τέτοια εκτίμηση, στασιμότητας? Δεν θα την έλεγα στασιμότητα. Γίνονται εμβαθύνσεις, θα δούμε πού θα καταλήξουν. Ναι, γίνονται εμβαθύνσεις. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Όχι, προσεκτικός στο τι λέτε. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τον ερμηνεύσουμε. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετικά ένας υπουργός εξωτερικών. Ότι γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς και όλοι το είπανε. Ασκείται και η εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον αυτό ότι τονίστηκαν σε όλους τους τόνους έγινε αυτό το πράγμα, αυτές οι κόκκινες γραμμές, στις οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει λύση η οποία τις περπατάει. Και υπήρξε ανάποδα. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέψετε, είναι η Κύπρος και η Ελλάδα σαν πηγή σταθερότητας, σαν παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς... που μπαίνει στο επίκεντρο και στο στόχαστρο και των πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής. Για να το συνδυάσω και με το προηγούμενο και με τον Ομπάμα. Εκτιμάτε εσείς ότι ανεξάρτητα με το ποιος έχει εκλεγεί αυτή τη στιγμή, που είναι ο κ. Τραμπ, που σημαίνει ότι είναι από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, που σημαίνει ότι έχει μια τελείως διαφορετική ατζέντα από ό,τι είχε ο προκάτοχός του, η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική είναι σταθερή με την έννοια ότι θέλει να κρατήσει αυτή την σταθερότητα του άξονα μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, βλέποντας κιόλας ότι δεν η απέναντι πλευρά, οι Τούρκοι, δεν μπορούν να έχουν και τόσο πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη? Η εκτίμησή μου είναι θετική ως προς αυτό που είπατε. Γιατί ακριβώς η χώρα μας έχει πολλά γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα. Απ' την άλλη μεριά, η εξωτερική πολιτική των κρατών, αν θέλετε, είναι αποτέλεσμα των συμφερόντων, τα οποία τα ίδια τα κράτη έχουν. Δεν είναι προσωπικά συμφέροντα. Υπάρχουν μηχανισμοί, θεσμοί, αναλύσεις, συγκεκριμένες πολιτικές. Ο προσωπικός τόνος του εκάστοτε πολιτικού ηγέτη βεβαίως μετράει, αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι η γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας ως παράγοντας, όπως σας είπα, σταθερότητας και ενεργειακός, γιατί δεν είναι μόνο, είναι και για την ενέργεια, μιλάμε για μια σειρά πράγματα τα οποία περνούν μέσα, πρώτα απ' όλα, κυρίως στην ενέργεια. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση της αξίας της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή δεν ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, ότι κανείς δεν σκέφτεται αυτό το πράγμα, την αξία αυτού του πράγματος. Άρα νομίζω ότι θετικά εκφράζουμε ως προς την άποψη την οποία. Να περάσουμε σε ένα ακόμα θέμα. Ελληνοτουρκικά. Γιατί δεν έγινε, κατά τη γνώμη σας, αναφορά σε αυτό το ταξίδι? Τις άλλες φορές όποιος ερχόταν εδώ πήγαινε και στην Τουρκία, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Βεβαίως, αλλά και στις κουβέντες, στις ομιλίες. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Ομπάμα
Προσπαθώ τώρα να ερμηνεύσω. Βάζετε να κάνω ερμηνεία. Προσέξτε. Ναι. Ο πρόεδρος Ομπάμα ήθελε να στείλει μηνύματα παγκόσμια σε σχέση με ένα κλίμα το οποίο υπάρχει για τις διενέξεις και σε ένα κλίμα το οποίο ίσως φόβο απέναντι στο διαφορετικό, στη μείωση της ανεκτικότητας η οποία μπορεί να υπάρξει σε διάφορους πληθυσμούς. Και νομίζω ότι καλύτερη επιλογή από το να έρθει στη χώρα μας, γιατί τώρα αυτά το ότι ήταν το όνειρό του απλώς να έρθει και γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα δεν είναι. Θα έρχονταν και αργότερα. Το εγκόμιο δηλαδή προς την Ελλάδα είναι εγκόμιο προς τη δημοκρατία. Είναι πολιτική. Εγκόμιο, δηλαδή. Είναι πολιτική. Και αυτό έχει πολλαπλασιάσει θετικά την εικόνα της χώρας μας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σημειώστε το αυτό, θα έχει πολλά θετικά αποτελέσματα στην πολιτική μας. Κυρία Μανατή, την ίδια ώρα όμως που δεν γίνεται καμία τέτοιου είδους αναφορά με την επίσκεψη του Ομπάμα, έχουμε τις παραβιάσεις από τους Τούρκους. Φτάνουν μέχρι τις Συνούσες. Που πάντα διαλέγουν μέρα. Που πάντοτε διαλέγουν μέρα, κατά την άποψή μου. Έχουμε τις καινούργιες συμφωνίες για αυτά τα περιχητικά, τα καινούργια, τα ασύλληπτα κλπ. Τα ραντάρ, τα αεροπλάνα. Ευτόσο, πώς θα είναι. 38, δεν θυμάμαι τώρα πώς θα λένε. Να ανησυχούμε. Βεβαίως εσείς είσαστε... Άρα λοιπόν δεν μπορείτε να μιλάτε. Τις κινήσεις οι οποίες. Θα μιλάτε σε διπλωματικό επίπεδο που πρέπει να κάνετε. Τις κινήσεις τις οποίες γίνονται ή η ρητορική που αναπτύσσεται στη γειτονική χώρα, την παρακολουθούμε με προσοχή. Γίνονται οι αντίστοιχες διπλωματικές κινήσεις όπου χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις. Κάποια πράγματα γίνονται στην Τουρκία και με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό του στο μέτωπο. Μην ξεχνάτε αυτό που προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν σε σχέση με τη συνταγματική. Για αναθεώρηση την οποία θέλει να κάνει. Άρα πάντοτε είμαστε προσεκτικοί με ηρεμία, νυφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα. Και, για να και αποφασιστικότητα να γνωρίζετε. Και να κλείσουμε πάλι όπως ξεκινήσαμε. Εκτός από το ψωμί με παιδεία ελευθερία που είπατε εσείς, το αίτημα για εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία ήταν επίσης μπροστά, επάνω, εκείνες τις μέρες στο Πολυτεχνείο. Ο τρόπος με τον οποίο τον υπηρετούμε είναι αναπτύσσοντας μια πολιτική στην οποία η Ελλάδα έχει τη δική της φωνή. Βεβαίως μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως είμαστε και στον ΑΟΚ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούμε τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες είναι. Ωστόσο η χώρα μας έχει φωνή στους οργανισμούς αυτούς. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει η προσπάθεια καλυτέρευσης της καθημερινότητας μέσα από την έξοδο από την κρίση. Οι φωνές οι οποίες καταστροφολογούν και θα ήθελα να το επισημάνω αυτή τη στιγμή, οι οποίες κλείνουν ουσιαστικά τα μάτια στην πραγματικότητα, ακολουθώντας την άποψη ότι αν δεν συμφωνεί η πραγματικότητα με τις θέσεις μου, τόσο χειρότερο με την πραγματικότητα, ή αν κάποιος δεν χαίρεται με την επιτυχία τη σημαντική της χώρας μας, θα σας πω. Εγώ θα βάλω δευτερευόντως της κυβέρνησης και της εξωτερικής μας πολιτικής της επίσκεψης του Ομπάμα. Αν κάποιος δεν χαίρεται γι' αυτό, πώς μπορεί κάποιος να τον εμπιστευτεί ότι αυτός θα παλέψει και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και να μείνουμε αφού πήραμε στο Πολυτεχνείο μέρα σήμερα.